Τον έχουμε τον κύριο Μιχάλη Δαμιανού. Πάμε να τον καλωσορίσουμε. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μιχάλη Δαμιανού. Κύριε Δαμιανού, μας ακούτε? Μας ακούει ο κύριος Δαμιανού? Να το δούμε παρακαλώ πολύ, κύριε Δαμιανού. Μας ακούτε, κύριε Δαμιανού? Σας βλέπω να μιλάτε, αλλά δεν σας ακούω. Για να δούμε αν θα τα βρούμε. Σας ακούω εγώ. Καλώς. Δεν ήταν και πολύ καλή η πρώτη μας επαφή, κύριε Δαμιανού. Ελπίζω να μην σημαίνει κάτι αυτό. Καλώς σας μεσημέρι. Και συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για το νέο χαρτοφυλάκιο που αναλαμβάνετε, κύριε Δαμιανού. Θα σας ρωτήσω και εσάς. Είναι κάτι το οποίο περιμένατε ή σας βρήκε εξαπρόπτου αυτή η πρόταση από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη? Όχι, δεν θα έλεγα ότι ήταν κάτι το οποίο περίμενα. Τα ακούγαμε περί ανασχηματισμού, οπότε το ενδεχόμενο υπήρχε, αλλά δεν θα έλεγα ότι περίμενα να γινόταν κάτι τόσο σύντομα ή και γενικά δεν περίμενα ότι θα προχωρούσε ο πρόεδρος με τη δική μου επιλογή. Κάτι όμως που βέβαια τον ευχαριστώ αφάνταστα, ιδιαίτερα με το πολύ απαιτητικό χαρτοφυλάκιο το οποίο αναλαμβάνω και το οποίο θεωρώ ότι δείχνει και την εμπιστοσύνη του Προέδρου στο πρόσωπο μου. Κύριε Δαμιανού, είπατε προηγουμένως ότι ακούγατε και εσείς τα περί ανασχηματισμού, αλλά σας έπιασε εξαπρόπτου αυτό το τηλεφώνημα του Προέδρου της Δημοκρατίας, που φανταζόμαστε έγινε και εσάς μέσα στο Σαββατοκυριακό, όπως και στους υπόλοιπους. Αποδεχθήκατε εν τούτη την πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας? Τη σκεφτήκατε ή εντάξει, είστε και στην πολιτική σκηνή του τόπου αρκετά χρόνια, άρα ήταν πιο εύκολη απόφαση δική σας? Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, από τη στιγμή που είμαι πολιτικών, ασχολούμαι με την πολιτική χρόνια, στην πρώτη γραμμή τα τελευταία χρόνια. Δεν θεωρώ ότι όταν υπάρχει πρόταση σε πολιτικό πρόσωπο για ανάληψη χαρτοφυλακίου από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον οποίο το ίδιο πρόσωπο και το κόμμα του στήριξε και στηρίζουν, δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο να μην αποδεχτείς αυτή την πρόταση. Και γι' αυτό για μένα δεν ήταν δύσκολη η επιλογή. Μάλιστα. Κύριε Δαμιανού, από αύριο αναλαμβάνετε το χαρτοφυλάκιο. Έχετε επικοινωνήσει με την κυρία Πόπη Κανάρη? Όχι, ακόμα προτίθεμε να επικοινωνήσουμε τόσο της μέρας. Μάλιστα. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο χαρτοφυλάκιο, κύριε Δαμιανού. Υπάρχει ένα γενικό σύστημα υγείας που ήδη μετράει κάποια χρόνια, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Κυρίως ως προς τα ποιοτικές υπηρεσίες του συστήματος υγείας, γιατί ως πολιτικό όν, κύριε Δαμιανού, ακούσατε κι εσείς, φανταζόμαστε, αρκετές φορές τα παράπονα των πολιτών, των ασθενών και όχι μόνο. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα θέσετε εσείς στο Υπουργείο, κύριε Δαμιανού? Εντάξτε, καταρχάς θα έπρεπε πρώτα να αναλάβω το Υπουργείο, να ενημερωθώ όσον αφορά τις εκκρεμότητες και να προχωρήσουμε με τις οποιασδήποτε ιδιαίτερες τοποθετήσεις, αλλά σίγουρα όσον αφορά το ΙΕΣΥ υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, όπως για παράδειγμα οι λίστες αναμονής και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πολλά θέματα. Το ΙΕΣΥ, αν και είναι κάποιων χρόνων, εγώ θεωρώ ότι είναι ακόμα αρκετά καινούριο. Θα στηρίξω σαφώς την αρχιτεκτονική του ΙΕΣΥ, αλλά παράλληλα στόχος είναι και η αναβάθμισή του μέσω της επίλυσης των προκλήσεων, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί και είναι αρκετές. Θα τα δούμε στην πορεία. Θα ενημερωθείτε όμως. Κυρίως το κυριότερο θέμα όμως που θα βρίσκεται ενώπιον σας είναι αυτό, κύριε Δαμιανού. Πέραν από τις λειτουργίες του συστήματος, είναι και τα οικονομικά του συστήματος. Ναι. Και είναι και οι χρόνοι ασθενείς με τα αιτήματά τους. Είναι και οι επιδοτούμενοι ασθενείς. Ένα θέμα το οποίο απασχόλησε την επικαιρότητα τον προηγούμενο μήνα. Γι' αυτό τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό για τους επιδοτούμενους ασθενείς, κύριε Δαμιανού. Είναι και οι ασθενείς συμμεταμοσχευμένοι. Είναι πάρα πολλά τα αιτήματα, κύριε Δαμιανού. Και θέλουμε να δούμε μια εξυγχρονισμένη υγεία σε αυτόν τον τόπο και να μην ακούμε μόνο παράπονα και καταγγελίες ασθενών. Σαφώς συμφωνώ όλοι μας. Κοιτάξτε, προφανώς πρώτη στο μέλημα είναι η υγεία των πολιτών. Έτσι. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Σίγουρα έχουν ξεφύγει τα οικονομικά του ΙΕΣΥ και είναι δύσκολο να αναβαθμίσεις τις υπηρεσίες και την ίδια στιγμή να μειώσεις προϋπολογισμούς. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι, θεωρώ, το πιο δύσκολο πράγμα, η πιο μεγάλη πρόκληση που υπάρχει στα πλαίσια
του γεσί, αλλά όπως είπε πριν, μέγιστος και παντοτινός στόχος είναι η υγεία των πολιτών. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το γεσί, για να έχουν όλοι οι πολίτες πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Πρέπει να καλυτερεύσουν και οι λίστες αναμονής. Πρέπει ο κόσμος να μπορεί να δει κάποιο γιατρό γρηγορότερα από ό,τι τον βλέπει σήμερα, που είναι ένα από τα προβλήματα. Ένα από τα πολλά προβλήματα. Είσαστε διαθετημένος να χτυπήσετε και το χέρι στο τραπέζι εκεί και όπου χρειαστεί, κύριε Δαμιανού? Αν δεν ήμουν, δεν θα αναλάμβανα αυτό το χαρτοφυλάκιο. Γιατί ξέρετε, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο Υπουργείο, με πολλές πλευρές που πρέπει να τις συντονίσεις και να βρεθεί χρυσή φόρμουλα σε πολλά σημεία. Λοιπόν, σας αφήνουμε, κύριε Δαμιανού. Αύριο παραλαμβάνετε το Υπουργείο. Καλή θητεία θα σας ευχηθούμε. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Να είστε καλά, κύριε Δαμιανού. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.